Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο εχθές είδε το φως της δημοσιότητας. Το γράψαν τα site, μετά το ανέδειξε πολύ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Μιλάμε για έναν παραγωγό, πολύ γνωστό, γράφαν τα site, δεν είχαν πει το όνομά του, ο οποίος κάνει και δικές του παραγωγές και είναι πολύ διάσημος κτλ. Μετά απάντησε ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ δεν είχε πει κανείς για τον Νίκο Κοκλώνη, μπορεί ο καθένας να σκέφτεται ό,τι θέλει. Ο Νίκος Κοκλώνης όμως τοποθετήθηκε επί του βίντεο που προέβαλε, του ρεπορτάζ που προέβαλε ο Sky, ουσιαστικά λέγοντας ότι για μένα το λέτε, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είμαι εγώ. Πάμε να τα πάρουμε από τη σειρά, με τη σειρά Τάσο. Να σας πω μόνο ότι μιλάμε για πρόστιμα που έχει βάλει η Ανεξάρτητα Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και πρόστιμα και χρέη από ΦΠΑ που θα πληρωθούν. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων από το 19 μέχρι το 22 έχει αποκρύψει περίπου 33 τιμολόγια, το κάθε τιμολόγιο περίπου 1,3 εκατομμύρια. Έχει αποκρύψει λοιπόν 3,9 εκατομμύρια ΦΠΑ που πρέπει να το πληρώσει. 4 σας λέω χοντρικά. Και πρόστιμο 2 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, είναι τεράστιο το νούμερο, από μια εταιρεία που έχει πολλά project, πολλά τηλεοπτικά προγράμματα σε εξέλιξη και είχε κάνει και από τότε, από το 19 μέχρι το 22. Αυτό το ρεπορτάζ έπαιξε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη. Και είχαμε την αντίδραση του Νίκου Κοκλώνη. Πάμε να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ. Σωστά. Συνεχίζουν να δίνουν αποτελέσματα οι σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΔΕ που αποκαλύπτουν καραμπινάτες υποθέσεις φοροδιαφύγης. Πάμε να δούμε τις τελευταίες. Τηλεοπτικός παραγωγός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός και από τηλεοπτικά σόου, πιάστηκε σύμφωνα με πληροφορίες την απόχη της ΑΔΕ. Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις ελεγκτικές αρχές με τις οποίες έχει ανοιχτούς λογαριασμούς. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι για να κρύψει τα ίχνη της φοροδιαφυγής, δεν διστάζει να δημιουργεί συνεχώς νέες εταιρείες. Μάλιστα. Και ο Νίκος Κοκλώνης λοιπόν αντέδρασε σε αυτό, λέγοντας ότι το λέτε για μένα, ενώ. Πώς το είπε ο Νίκος Κοκλώνης. Μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ταγκάροντας μάλιστα το Sky και έγραψε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εμένα με σταυρώσατε ονομαστικά χωρίς να έχω την παραμικρή κατηγορία, αλλά τώρα δεν λέτε ονόματα και τους κρύβετε σε άλλα λεπτά. Άρα λοιπόν ο Κοκλώνης ξεκάθαρα δίνει 2 απαντήσεις. Πρώτον, ότι δεν είναι αυτός στον οποίο αναφέρεται η φοροδιαφυγή. Στον οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι, γιατί δεν έχουν βγει. Και λέει ο Νίκος Κοκλώνης ότι ουσιαστικά ναι, δεν είμαι εγώ αφενός, αλλά αφετέρου, εδώ τώρα αυτόν τον καλύπτεται, δεν λέτε το όνομά του. Εμένα τότε. Πριν από λίγους μήνες είχε βγει έρευνα από τον κύριο Βουλιώτη από την αρχή τώρα για το ξένο μαύρου χρήματος. Και είχε παίξει το όνομά του τότε, γι' αυτό και είναι αυτή η απάντηση. Για πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στην ανάρτησή του Νίκος Κοκλώνης. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εμένα με σταυρώσατε ονομαστικά χωρίς να έχω την παραμικρή κατηγορία. Αλλά τώρα δεν λέτε ονόματα και τους κρύβετε σε άγρια γη. Γιατί? Βαγγέλη Περί, τι ακριβώς θεωρείς ότι εννοεί ο Νίκος Κοκλώνης με την κατάληξη «τους κρύβετε σε άγρια γη»? Δεν το αντιλαμβάνω. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εσωτερικό φαντάζομαι. Το άγρια γη τι σημαίνει? Το άγρια γη κάτι σημαίνει, γιατί δεν τα γράφει έτσι ο Κοκλώνης. Ναι. Το άλλο το καταλαβαίνω. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι. Εμένα με σταυρώσετε τότε. Μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος, δεν έχει, δεν ξέρω. Ποιο αυτό είναι προφανώς η υπόθεση τότε που εκκρεμεί. Εκκρεμεί, εκκρεμεί, δεν ξέρω. Εκκρεμεί, το πόρισμα μιας ανεξάρτητης αρχής είναι. Ναι. Αλλά εκκρεμεί ή έχει μπει στο αρχείο? Δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρουμε. Είναι σε εξέλιξη έρευνες. Δεν έχει, ναι, δεν έχουμε μάθει τι γίνεται με την έρευνα. Αν γίνεται έρευνα. Πολύ ωραία. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, εμένα τότε με σταυρώσατε χωρίς να έχω την παραμικρή κατηγορία. Ναι, γιατί δηλαδή, δεν ήταν κατηγορούμενο. Ναι, ήταν το πόρισμα που κατέληγε ότι κάποια χρήματα έχουν χαθεί πολύ από ωραία. Το δημόσιο. Τώρα όμως λέει δεν λέτε ονόματα και τους κρύβετε. Άρα σου λέει σίγουρα δεν είμαι εγώ, είναι άλλος. Τους κρύβετε σε άγρια γη. Γιατί σημαίνει το άγρια γη? Κάτι είναι μεταξύ τους, δεν ξέρω. Είναι θέμα παραγωγών, καναλιών. Είναι ο Sky από τα λίγα κανάλια. Υπάρχει κανένα σύριαλ, παιδιά, που λέγεται άγρια γη? Υπήρχε σύριαλ στο Sky. Με τα οποία δεν συνεργάζεται. Δεν συνεργάζεται ο Κοκλώνης με το συγκεκριμένο. Το άγρια γη ήταν σύριαλ, όντως. Άρα πρέπει να κάνει παραγωγό αναφέρεται. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα, τι κάνει ο κύριος Κοκλώνης? Αυτό που καταγγέλει το αφήνει να εννοείται. Δηλαδή λέει ότι δεν πρέπει να λέμε ονόματα, δεν είχατε το θάρρος, αλλά με το υπονοούμενο που αφήνει πηγαίνει το μυαλό μας σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι πλέον η τηλεόραση από πλευράς παραγωγής δεν είναι αυτή που ξέραμε. Δηλαδή παλιά η παραγωγή ήταν άνθρωποι που μόνο που τους κοίταγες ήταν
εγγύηση ότι όλα τα πράγματα θα πάνε όπως πρέπει. Τώρα έχουμε εταιρείες που στείνονται και αφήνουν κανονιές. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει. Δεν πληρώνουν τους συνεργάτες τους, δεν πληρώνουν αυτούς που τους τροφοδοτούν με διάφορα υλικά, τους σκηνογράφους από ό,τι ξέρουμε πολύ καλά. Επομένως, όλη αυτή η καινούργια η εποχή θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί είναι μια εποχή πολύ δυσάρεστη και πολύ μονοθεματική. Ωραία. Έχουν όλοι στα χέρια τους όχι μόνο τις παραγωγές τηλεοπτικές, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία επηρεάζουν την κοινή γνώμη και προσπαθούν να επιβάλλουν τις παραγωγές τους που δεν με υποδηγούν. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.